Κεράκια στη μνήμη των νεκρών. Πρόσωπα και όχι αριθμοί. Αόρατη ναι, ανύπαρκτη όχι. Όλα αυτά τα εγκλήματα στη χώρα μας θεωρούνται απλά αμέλεια. Ο μικρός Γιάννης, ο οποίος έχασε την 24χρονη μητέρα του Χρυσούλα, στέλνει τα δικά του μηνύματα ζωής. Όταν μεγαλώσουν να είναι πιο προσεκτικοί οδηγοί, να μην οδηγούν μεθυσμένοι, να μην περνάνε με κόκκινο και να οδηγούν καλύτερα. Φλίπη, το χάσα σε τροχαίο άδικα από υπερβολική ταχύτητα και μέθη του οδηγού, πολύ ανεύθυνος. Είναι πόνος, είναι θλίψη. Δεν το ξεπερνάει ποτέ κανένας γονιός αυτό το πράγμα. Με πόνο ψυχής και δάκρυα στα μάτια, η Γεωργία Τσαγκαρίδη περιγράφει το δικό της Γολγοθά όταν έχασε το πατέρα της σε τροχαίο. Έγινε πριν 7 χρόνια, λίγο πιο πάνω από το σπίτι μας. Ο πατέρας μου με κράνος κανονικά ανέβαινε το δρόμο της βιομηχανικής και ένας νεαρός χωρίς δίπλωμα με ειδικές οδηγικές ικανότητες τον εμβόλυσε και τον σκότωσε, τον διέλυσε. Τον έχουμε μόνο σε φωτογραφία. Πια. Δεν είναι αμέλεια. Όταν σκοτώνεις, όταν τρέχεις με ταχύτητα, πας για να κάνεις φόνο. Έχω χάσει το παιδί μου πριν 13 χρόνια σε τροχαίο. Μνημονεύουμε τους νεκρούς της ασφάλτους, τους αδικοχαμένους και βία αποχωρίζοντας από αυτή τη ζωή. Χωρίς δυστυχώς η πολιτεία, αλλά ακόμα και η κοινωνία να έχει ευαισθητοποιηθεί στη μεγάλη αυτή γενοκτονία. Συνολικά 31.385 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ελληνικούς δρόμους τα τελευταία 20 χρόνια. Φέτος 710 είναι τα θύματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ 48 είναι νεκροί στην Κρήτη. Ελπίζουμε η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να δώσει μια όθηση να ξανασκεφτούμε τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος. Να προβληματίσει έντονα τους οδηγούς πριν κάτσουν πίσω από το τιμόνι και να καταλάβουν ότι πολύ εύκολα όλοι αυτοί μπορεί να εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν το παράδειγμα προς μίμηση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την Ελλάδα. Και στο Ηράκλειο, ο Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους, διοργάνωσε συναυλία μνήμης έξω από τη Λότζια. Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξουν τόσες χιλιάδες κόσμος που αυτή τη μέρα είναι στους δρόμους. Πονάει και παλεύει για σας να μην πονέσετε εσείς. Με αποτέλεσμα, αφού δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, τα ατυχήματα και να αυξάνονται. Διεκδικούν τη ριζική αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στα τροχαία εγκλήματα και την άμεση κατάργηση του άρθρου 43 του ΚΟΚ, το οποίο, όπως λένε, αφήνει ατιμόρυτους τους οδηγούς που εγκαταλείπουν τα θύματά τους. Πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, γιατί εδώ δεν πρόκειται για κανένα άλλο ζήτημα παρά για ζήτημα ζωής. Ενώ βουβές φωτογραφίες φωνάζουν ενάντια στην αποσιώπηση του προβλήματος των τροχαίων εγκλημάτων.